Πάμε τώρα να δούμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία μίλησε και αποκάλυψε για το πώς βιώνει και η ίδια την πανδημία. Μου σκοτίνιασε την καθημερινότητα, μου στέρισε την ελευθερία. Όπως σε όλους φυσικά τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, παρακαλώ. Πιστεύω ότι έχω κάνει πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα για να μου χρειάζεται μια παγκόσμια καταστροφή για να βρω ενδιαφέροντα και για να παρατηρήσω πράγματα που δεν παρατηρούσα. Φροντίζομαι πράγματα που συμβαίνουν μόνο στην προσωπική μου ζωή να ξυπνάω. Δεν είναι κάτι που με χαροποίησε και σαφώς δεν μου φώτισε καμία πλευρά της ζωής. Μου σκοτίνιασε πολύ την καθημερινότητα, μου στέρισε την ελευθερία μου, που ήταν ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για μένα. Και δεν αντέχω άλλο. Πώς είναι ο έγκωμος βίος? Είναι πολύ ευχάριστος. Περίμενα ότι θα μάθω πράγματα με αυτό το καινούριο, έτσι, πολύ σοβαρό κομμάτι που ήρθε στη ζωή μου, και αυτό συμβαίνει. Περνάω ευχάριστα και μαθαίνω. Τι πιστεύεις ότι κάνει επιτυχημένο ένα γάμο? Οι σχέσεις, αυτό που τους χαρακτηρίζει ως επιτυχημένες, είναι να έχουν αλήθεια, να έχουν και οι δύο άνθρωποι κοινό στόχο, που για μένα ο μόνος κοινός στόχος είναι η αγάπη και η εξέλιξη. Αν αυτά τα δύο συμβαδίζουν, νομίζω ότι οι σχέσεις προχωράνε και εξελίσσονται. Και οι σχέσεις γάμου και οι σχέσεις, είτε είναι συναδελφικές, είτε φιλικές, είτε...